Μου φύγε. Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Λοιπόν, είμαι πάρα... Πώς, δεν ξέρω. Χθες λοιπόν, αγγίξαμε τους 1000 συνδρομητές και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Ξέρω ότι σας ζαλίζω συνέχεια και σας λέω συνέχεια ευχαριστώ, οπότε σας παρακαλώ μην με βρίσετε κάτω στα σχόλια. Απλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που συμβαίνει. Είχα στο μυαλό μου όταν είχα πρωτοξεκινήσει ότι με το που φτάσω τους 1000 συνδρομητές θα κάνω ένα giveaway. Δυστυχώς όμως, στη δεδομένη φάση λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν μπορώ να σας αγοράσω κάτι, αλλά θα το κάνω πάρα πολύ σύντομα, γιατί πραγματικά δεν έχω άλλον τρόπο να σας ευχαριστήσω και πραγματικά θέλω πάρα πολύ να σας πάρω 2-3 πραγματάκια και να τα κάνω σε ένα διαγωνισμό. Οπότε ναι, να το περιμένετε αυτό σύντομα, απλά όχι τώρα, δηλαδή θα περάσει μια-δυο εβδομάδες και θα κάνω ένα giveaway για να σας ευχαριστήσω και πραγματικά να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω τι να πω. Αφού λοιπόν το έβγαλα από το σύστημά μου αυτό, πάμε στο θέμα του βίντεο και σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε το δικό μας setting spray. Για όσους και όσες δεν γνωρίζετε, το setting spray είναι ένα spray το οποίο τοποθετείται στο πρόσωπο αφού έχουμε τελειώσει το ματιγιάζ μας και αναλόγως την εταιρεία που θα διαλέξετε και τη μάρκα, το κάθε setting spray έχει τη δική του δραστικότητα. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορείτε να πάρετε ένα setting spray το οποίο θα σας αφήνει ένα matte αποτέλεσμα στο πρόσωπο, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό για άτομα τα οποία έχουν λιπαρή επιδερμίδα ή γυαλίζουν εύκολα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχουν setting spray τα οποία προσφέρουν μια γελάδα και δείχνει το μακιγιάζ πιο φρέσκο και πιο ζωντανό. Και υπάρχουν και κάποια προϊόντα, setting spray, τα οποία λειτουργούν καθαρά για να διαρκεί το μακιγιάζ σας πάρα πολύ ώρα. Σήμερα εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι ένα setting spray το οποίο ουσιαστικά βελτιώνει την όψη του μακιγιάζ, προσφέρει μια γυαλάδα φυσική και ουσιαστικά τονίζει τα χαρακτηριστικά και ό,τι έχετε βάλει πάνω στο πρόσωπό σας, από τα χρώματα μέχρι τον τρόπο που θα δέσουν και θα κολλήσουν πάνω όλα τα χρώματα που έχετε βάλει, τα δένει όλα μαζί και ουσιαστικά δημιουργεί ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Επίσης να σας πω ότι το συγκεκριμένο setting spray που θα δείξω σήμερα φυσικά δεν είναι δική μου συνταγή, αλλά την έχω βρει από ένα κανάλι που παρουσιάζει μία κοπέλα ξανθιά, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς τη λένε, αλλά θα σας αφήσω το link από κάτω. Λοιπόν, αφού λοιπόν άρχισα πάλι να φλιαρώ, πάμε να περάσουμε στο πώς να φτιάξεις το δικό σου setting spray. Τα συστατικά που θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε το setting spray είναι μόνο 3. Και τα 3 είναι πάμφινα και πάρα πολύ εύκολα να τα βρείτε ακόμα και στα μαγαζιά της γειτονιάς σας. Το πρώτο συστατικό φυσικά δεν είναι τίποτα άλλο από το νερό. Λοιπόν, κατά προτίμηση μην βάλετε νερό της βρύσης, να βάλετε νερό εμφιαλωμένο, εάν μπορείτε να πάρετε αποστηρωμένο νερό, νομίζω ότι λέγεται αποστηρωμένο νερό, απιονισμένο, κάπως έτσι λέγεται, τέλος πάντων ένα νερό το οποίο να είστε σίγουροι ότι είναι λιγότερο επιβλαβές, τέλος πάντων. Επόμενο προϊόν το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε είναι φυσικά το ροδόνερο. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, είναι 100% φυσικό, τονώνει την επιδερμίδα στο πι και φι και δημιουργεί μια αίσθηση ανακούφισης και ζωντάνιας στο δευτερόλεπτο. Το έχω δείξει και για τη ρουτίνα του πώς να φαίνεσαι ξεκούραστη σε μέρες που είσαι άϊπνη και πραγματικά κάνει πάρα πολύ καλό στο πρόσωπο και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε άφοβα σε πρόσωπο ακόμη και στα μαλλιά μου θέλετε να δώσετε μια άμεση φρεσκάδα. Αλλά δεν είναι αυτό της παρούσης, πάμε παραπέρα. Και το τελευταίο προϊόν που θα χρειαστούμε είναι γλυκερίνη. Φυσική γλυκερίνη την βρίσκεται στα φαρμακεία και αυτό που κάνει η γλυκερίνη είναι να, επειδή έχει μια κολλώδη υφή, ουσιαστικά δένει όλα τα πράγματα που έχεις βάλει στο πρόσωπο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για primer, γιατί αυτό που αφήνει σαν αποτέλεσμα είναι κάτι λίγο κολλώδες και ουσιαστικά βοηθάει το μακιγιάζ να κάτσει και να μην κουνηθεί από τη θέση του. Και φυσικά θέλουμε ένα κουταλάκι. Εγώ έχω βολευτεί με αυτό το συγκεκριμένο που είναι για το γαλλικό, γιατί έχει και μεγαλύτερη επιφάνεια νομίζω, δηλαδή έχει μεγαλύτερη κοιλότητα. Και θα σας δείξω με αυτό το κουταλάκι τη δοσολογία. Νομίζω ότι αυτό είναι περίπου 1,5 κουταλάκι του γλυκού. Τέλος, αυτό που θα χρειαστείτε είναι ένα άδειο μπουκαλάκι το οποίο να έχει σπρέι
να είναι σε σπρέι. Εγώ τώρα έχω από την Johnson's Baby, έχω από την Johnson's το Baby Spray Conditioner, είναι αυτό εδώ πέρα, το έχω τελειώσει. Παρεμπιπτόντως είναι πάρα πολύ ωραίο για να ξεμπλέξεις τα μαλλιά σου, αλλά ούτε αυτό είναι της παρούσης. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Για ποιο λόγο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι φυσικά να ανοίξουμε με το μπουκαλάκι για να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα το προϊόν. Είναι τόσο απλή διαδικασία που ουσιαστικά πραγματικά θα σας εκπλήσει. Το πρώτο πράγμα που βάζουμε μέσα είναι 4 κουταλάκια μέχρι πάνω από ροδόνερο. Το δεύτερο βήμα είναι να βάλουμε μέσα τη γλυκερίνη. Για τη γλυκερίνη θα χρησιμοποιήσουμε 2 κουταλάκια. Εάν βάλετε παραπάνω, το αποτέλεσμα θα είναι πιο κολλώδες και θα κάνει το αντίθετο αποτέλεσμα στο δέρμα σας, οπότε προσέξτε πάρα πολύ με τη δοσολογία της γλυκερίνης. Εάν βέβαια έχετε λιβαρή επιδερμίδα, σας προτείνω να βάλετε 1 με 1,5 κουταλάκι για να μην προκαλέσετε περισσότερη γυαλάδα στο πρόσωπό σας. Τρίτο και τελευταίο βήμα είναι να βάλουμε 5 κουταλάκια νερό. Αφού έχουμε τελειώσει με αυτή τη διαδικασία, ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά το προϊόν και είναι έτοιμο για χρήση. Από ό,τι καταλάβατε, η διαδικασία ήταν πανεύκολη και έχουμε τώρα έτοιμο το setting spray μας, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο για να σετάρουμε το πρόσωπό μας, αλλά για να μπορέσουμε να δώσουμε έξτρα ένταση στις σκιές που δεν λειτουργούν πάρα πολύ σωστά και δεν έχουν πάρα πολύ έντονη απόδοση. Και για του λόγου του αληθές θα κάνουμε ένα πείραμα αυτή τη στιγμή. Έχω εδώ πέρα μία σκιά mauve από τη 17, η οποία από μέσα έχει αυτό εδώ πέρα το χρωματάκι και θα το βάλω, θα κάνω ένα swatch στο χέρι μου, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Δίπλα θα πισακάσουμε το setting spray που χρησιμοποιήσαμε, που μόλις φτιάξαμε, θα το περιμένω λίγο να στεγνώσει και θα περάσω πάλι μία ποσότητα για να δούμε κατά πόσο η απόδοσή του έχει αλλάξει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έντονη διαφορά, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα, αλλά είναι πραγματικά μέρα με τη νύχτα. Και ο τρόπος που απλώνεται η σκιά, αλλά και το χρώμα που αφήνει. Θα σας κάνω ένα κοντινό για να το δείτε. Η σκιά χωρίς το setting spray είναι τραχιά στο χέρι μου, από ό,τι βλέπετε, ενώ δίπλα, πέρα από ότι έχει πιο έντονο το χρώμα, γυαλίζει και η απόδοσή της είναι νομίζω στα 100%. Νομίζω ότι το swatch μίλησε για μένα, δεν χρειάζεται δηλαδή να επιχειρηματολογήσω πάνω στο ότι αυτό το προϊόν όντως λειτουργεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Δεν ισχυρίζομαι ότι το συγκεκριμένο θα σας κάνει να φαίνεστε αγνώριστες και το μακιγιάζ θα το πάει σε εξαιρετικό επίπεδο, αλλά είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να ανανεώνετε το μακιγιάζ σας κατά τη διάρκεια της ημέρας και να το χρησιμοποιείτε ίσως με χρώμα, με αποχρώσεις, σκιών και οτιδήποτε βάζετε στο πρόσωπό σας, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ έντονο και θέλετε να το δώσετε λίγο μία λάμψη και μία όθηση να αποδώσει καλύτερα. Πιστεύω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν θα σας πάρει καθόλου χρόνο. Περιμένω και τα δικά σας σχόλια για να μου πείτε όσοι και όσες από εσάς το εφαρμόσετε, κατά πόσο σας βόλεψε, σας ικανοποίησε και σας άλλαξε την απόδοση του μακιγιάζ σας. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω κατά πόσο λειτουργήσε και σε εσάς το συγκεκριμένο setting spray. Κάπως έτσι τελειώνει και το συγκεκριμένο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλά και πολλά!